Θα πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στις αγορές του Ηρακλείου, στην αγορά του Ηρακλείου. Έχουμε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι από την 1η του Μάρτη του 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2020. Και η δεύτερη περίοδος είναι από 1η Μάρτη του 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2021, δηλαδή πριν από λίγο καιρό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Έχουμε λοιπόν στο εμπορικό τμήμα 382 εγγραφές, 352 διαγραφές. Την αντίστοιχη περίοδο, να το δώσουμε σωστά γιατί έχω κάνει λάθος, 382 εγγραφές στο εμπορικό τμήμα, 359 διαγραφές. Από κάτω βλέπετε την αντίστοιχη περίοδο. Βλέπετε μεταποίηση, τουριστικό τμήμα και υπηρεσίες. Και πάμε στο σύνολο. Μάρτις του 19 με Φλεβάρι του 20, 1.241 οι εγγραφές, 988 οι διαγραφές. Η αντίστοιχη περίοδος Μάρτις του 20 με Φλεβάρι του 21, 1.141 οι εγγραφές, 548 οι διαγραφές. Και θέλω, κύριε Αλιφιεράκη, με βάση αυτά τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε ως Επιμελητήριο Ηρακλείου, να μου πείτε ποια κατηγορία είναι αυτή που φέρνει έναν αέρα αισιοδοξίας και ποιες είναι οι κατηγορίες που σας προβληματίζουν. Γιατί φαντάζομαι το 1.241 εγγραφές, δεν μιλάμε για 1.241 επιχειρήσεις που άνοιξαν μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες δικλείδες που αναφέρονται σε εγγραφές. Σωστά? Κοιτάξτε, μιλάτε για την προηγούμενη χρήση, έτσι? Ναι, την περίοδο του 19 μέχρι Φλεβάρι του 20. Και έχουμε και την Μάρτις του 20 με Φλεβάρι του 21. Κοιτάξτε, εδώ αυτό που θέλω να εντοπίσουμε περισσότερο είναι οι εγγραφές είναι πραγματικές, έτσι? Mm-hmm. Οι εγγραφές είναι πραγματικές. Αυτό το οποίο μας, δηλαδή μάλλον αναστέλει το κλείσιμο των επιχειρήσεων, μάλλον οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν ή θα έκλειναν σε κανονικούς, σε μια φυσιολογική χρονιά, είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που βλέπουμε. Mm-hmm. Από αυτό που θα υπήρχε στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό πρακτικά, έτσι, τι σημαίνει, κύριε Αλιφιεράκη? Ότι πολλές επιχειρήσεις κρατήθηκαν ανοιχτές λόγω ότι είχαν αυτό το βοήθημα, αυτή τη βοήθεια από προγράμματα και από επιδοτήσεις. Άρα να το πω και πρακτικά, κάποιοι επιχείρησαν να τις κρατήσουν ανοιχτές για να πάρουν αυτή τη βοήθεια. Μα και καλά κάνανε, βεβαίως. Και καλά κάνανε, βεβαίως. Και το προσωπικό. Δεν το λέω ως μομφή. Βεβαίως, ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι πήγαν να εκμεταλλευτούν κάτι και έτσι έπρεπε να το κάνουν. Γιατί ελπίζουμε στην επόμενη μέρα. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα θα είναι αυτή την οποία ευαγγελιζόμαστε, αυτή την οποία θέλουμε. Κοιτάξτε τώρα, στη μεταποίηση, είναι... στη μεταποίηση... Ναι, η μεταποίηση έχει υποστεί μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ας πούμε, φθορά, έτσι, σε σχέση με το εμπόριο, θα έλεγα, και οι υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες έχει έχουν... μεγάλη φθορά, πραγματικά. Βεβαίως, και οι υπηρεσίες, ναι. Και οι υπηρεσίες έχουν υποστεί και αυτές την δική του ζημιά. Πάντως, σε σχέση με τις δύο περιόδους της πανδημίας, δηλαδή Μάρτιος του 19, που δεν είχαμε ακόμα πανδημία, με Φλεβάρι του 20, που επίσης δεν είχε ξεκινήσει αυτό το κομμάτι των lockdown, κύριε Αλιφιεράκη, σε σχέση με τον Μάρτιο του 20 και Φλεβάρι του 21, βλέπουμε ότι υπάρχει μία συρρήκνωση της αγοράς, όμως βλέπουμε ότι οι διαγραφές την περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό είναι λιγότερες σε σχέση με τις διαγραφές της αντίστοιχης, έτσι, περίοδου. Έτσι, έτσι. Εμένα, αν θέλετε, μου κάνει εντύπωση περισσότερο το άνοιγμα των επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τι επιχειρήσεις είναι αυτές που άνοιξαν αυτή την περίοδο, κύριε Αλιφιεράκη? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αν δούμε από την πλευρά την... είναι περισσότερο σε ατομικές επιχειρήσεις, έτσι. Είναι βέβαια μια διέξοδος, έτσι, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τι εννοείτε ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή... Εννοώ στην νομική τους μορφή, δηλαδή, έτσι. Δεν ήταν ανώνυμες εταιρείες, ας πούμε, δεν ήταν έτσι, τόσο μονοπρόσωπες ή οτιδήποτε από αυτή την κατηγορία. Είναι ομόρυθμες εταιρείες, εταιρόρυθμες κτλ. Είναι περισσότερο προσωπικές, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις, έτσι. Αυτό εννοώ ατομικές. Ναι, να μας πείτε την κατηγορία, ας πούμε, είναι μαγαζί, είναι βιοτεχνία. Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε, mm-hmm. δεν τα έχουμε γιατί υπάρχουν ένα εκατομμύριο κάδο, οπότε δεν βγάζεις εύκολα άκρη με αυτό. Να υποθέσω, ας πούμε, ότι επιχειρήσεις τροφίμων, ναι, αυτή την περίοδο θα άνοιγε
θα άνοιγαν ευκολότερα ένα mini market, ας πούμε. Θα άνοιγε μια επιχείρηση, να πω, που έχει απολυμαντικά είδη, που έχει ηλεκτρονικά, κάνει ηλεκτρονικό εμπόριο. Ναι, είναι μια κατηγορία αυτή. Είναι μια κατηγορία αυτή οι οποίοι κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, έτσι. Οι οποίες είναι και τα διαδικτυακά καταστήματα εδώ, είναι και οι διαδικτυακές επιχειρήσεις. Όλα. Ναι. Είναι εφόσον, ή δηλώνουν, ξέρετε, κάποιο κάδο, ας πούμε, επιπλέον, για να, αν και ξέρετε, μέσα στην πανδημία αυτή μπορούσαν όλες οι επιχειρήσεις να κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο, έτσι. Γιατί, κύριε Αλιφιεράκη, και την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των capital control, πάλι η μεταποίηση αλλά και οι υπηρεσίες υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά? Γιατί ο τουρισμός, το είπατε και νωρίτερα, ήταν ανοιχτός και ήταν και σε μια καλή τουριστική χρονιά. Ναι, όχι, προσέξτε, την προηγούμενη περίοδο και λίγο μετά, δηλαδή προς το τέλος της κρίσης, είχαμε άνοδο στη μεταποίηση. Τα στοιχεία αυτά που έχω εγώ πρόσφατα δείχνανε μία άνοδο στη μεταποίηση, έτσι. Συγγνώμη, έκανα δικό μου λάθος, είναι δικό μου λάθος αυτό πράγματι, αποκεκτημένη ταχύτητα. Ναι. Τώρα εδώ η μεταποίηση, γιατί η μεταποίηση παράγει, έτσι, παράγει κάποια υλικά τα οποία πολλά από αυτά δεν καταναλώνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει κατανάλωση. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, αν είχαμε ότι έχουμε, ας πούμε, μια βιοτεχνία που παράγει ρούχα, ας πούμε, έτσι, ή που παράγει υποδήματα ή γενικά αξεσουάρ, ας πούμε, ντυσίματος, ένδυσης, υπόδεσης ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Είναι αυτό.